Είμαστε με τη ζωγράφο Μαρία Γιαννίκου και πρόκειται να μιλήσουμε για την έκθεση ζωγραφική που πρόκειται να ξεκινήσει σε λίγε μέρε. Τι θεματική έχει αυτή η έκθεση και τι πρόκειται να δουν αυτοί που θα έρθουν εκεί. Η δουλειά μου πραγματεύεται την ιστορία τη ανθρώπινη φύση μέσα από την πορεία τη ιστορία. Ουσιαστικά έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι η συνέχεια τη δουλειά που παρουσιάστηκε και πριν λίγου μήνε στο Παρίσι, Infinity Mirror που ουσιαστικά σημαίνει ένας απέραντος καθρέφτης, όπου είναι ο καθρέφτης της ζωής μας, συμβολίζοντας πάντα όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας έχουν φέρει στο σήμερα και εμείς που είμαστε τη συνέχεια. Η δουλειά μου έχει αρχή ουσιαστικά τον Αμερικάνικο Νότο, όπου έχει δεχτεί το ρατσισμό, τον πόλεμο, αυτή τη σκληρότητα που βίωσαν όλοι οι άνθρωποι, οι μετανάστες που έφυγαν από εδώ έφυγαν από την Ελλάδα, έφυγαν και από άλλα μέρη της Ευρώπης και πήγαν για μια καλύτερη ζωή. Είναι όλη αυτή η ιστορία των ανθρώπων που μπήκαν σε ένα ε, περιβάλλον που προσπαθούσαν να δώσουν ένα άλλο ευρωπαϊκό πνεύμα, να βρουν μια καλύτερη ζωή και αντιμετώπισαν τον ρατσισμό, τον πόλεμο, τη σκληρή δουλειά, το φόβο γύρω από αυτό το θέμα δουλεύω, δουλεύω εδώ και καιρό. Ακολουθώντας έτσι την ιστορία, το έχω πει και την προηγούμενη φορά του παππού μου, όπου είναι η ιστορία όλων των παππούδων μας. Δεν είναι προσωπικό το θέμα, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Και είναι μια συνέχεια. Η δουλειά παρουσιάζεται και στο Παρίσι και θα την παρουσιάσουμε στην πόλη όπου ξεκίνησε με αφορμή τη Σαβάνα γίνεται αυτό, τη Σαβάνα Τζόρτσια, όπου υπάρχει ο χώρος και όλη η θεματική που θα παρουσιαστεί. Η ιδέα να παρουσιαστεί στη Μυτηλίνη ήταν αφορμή να δούνε οι δικοί μας άνθρωποι ε, όλη αυτή την προσπάθεια, όλη αυτή τη δουλειά που έχει να κάνει με την ε, ανθρώπινη φύση, με την ε, πορεία της ιστορίας που, δια, που πραγματεύουμε εδώ και καιρό. Και πρέπει εδώ να ευχαριστήσω τη μέρη της Άκη που μου έκανε αυτή την πρόταση να παρουσιάσουμε την έκθεση στο χώρο της. Είναι ένα κέντρο μελέτης γαλλικής γλώσσας που βρίσκεται στην Καβέτζου 24. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και την Ποτοπία Σαμαρά που τη μέρα των εγγενείων μας θα πλαισιώσει όλη αυτή τη γιορτή, όλη αυτή τη συνάντησή μας και θα την κάνει ακόμα πιο όμορφη, καθώς και το ζαχαροπλαστείο Πανταζή που, που θα μας ε, ταξιδέψει στις χριστουγεννιάτικες γεύσεις και στα, ε, στη ζεστασιά των Χριστουγέννων. Η έκθεση αυτή, εκτός από το Παρίσι και την Βιλίνη, πρόκειται να ταξιδέψει κι αλλού. Ναι, η έκθεση προορίζεται για τη Σαβάνα Είναι... Τζόρτζια η τελευταία αφορμή που βρίσκονται τα έργα στα χέρια μου πλέον θα φύγουν από μένα. Γι' αυτό ήταν για μένα πολύ σημαντικό να τη δουν οι δικοί μου άνθρωποι. Εγώ ουσιαστικά ζω εδώ και είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι άνθρωποι του νησιού που με έχουν πολλές φορές στηρίξει, είναι δίπλα μου σε πολλές προσπάθειες να γνωρίζουν το τι κάνω και να μπορώ και εγώ να τους προσφέρω κάτι, ε, βάζοντάς τους μέσα σε αυτό το ταξίδι, που ουσιαστικά μας αφορά όλους. Πότε θα γίνουν τα Εγγένεια της έκθεσης και πόσο αυτή θα διαρκέσει. Τα εγγένεια θα ξεκινήσουν στις 23 Δεκεμβρίου. Το σκεφτήκαμε να είναι κάτι γιορτινό. Θα διαρκέσει μέχρι τις 3 Ιανουαρίου του 24. Στις 23 Δεκεμβρίου θέλω να φωνάξω όλο τον κόσμο που μπορεί να βρίσκεται κοντά μας, να μπουν μαζί μας σε αυτό το ταξίδι της ζωγραφικής και της ιστορίας. Η έκθεση θα συνεχιστεί βέβαια μέχρι τις 3 του μήνα και θα είναι και πρωί και απόγευμα. Όσοι λοιπόν θέλουν και μπορούν να έρθουν θα τους περιμένω να τους υποδεχτώ με χαρά για να τους ξαναγίσω σε αυτή την πορεία της ιστορίας. Πέρα από όλα αυτά ήθελα ακόμα να πω ότι αυτή η έκθεση είναι αφιερωμένη στον πατέρα μου και στον παππού μου, στον πατέρα μου που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή και ουσιαστικά ήταν και αυτός ένας άνθρωπος που έζησε ε, αυτό το ταξίδι ψάχνοντας για κάτι καλύτερο και τον παππού μου ακόμα περισσότερο που ήταν ένας από αυτούς τους πολλούς ανθρώπους που μπήκαν σε αυτά τα τεράστια πλοία και πέρασαν τον Ατλαντικό. Ξέρω ότι είναι και αυτοί οι άνθρωποι ε, μέρος αυτού του ταξιδιού. Βοήθησαν πολύ τη σκέψη μου και την έμπνευσή μου, γι' αυτό τους αφιέρωσα αυτή την έκθεση. Στην πρόσκληση που μας στείλετε... Ε, απεικονίζεται ένα πλοίο, αυτό το πλοίο που βλέπουμε ε, δίπλα μας. Ε, γιατί επιλέξατε αυτό το πίνακα ως εξώφυλλο της έκθεσης? Ευχαριστώ πολύ που με ρωτάτε γι' αυτό. Είναι από τα πρώτα πλοία που έφευγαν από τον Πειραιά, με προορισμό τη Νέα Υόρκη και πρώτο σταθμό το Έλλης. Ουσιαστικά είναι τα πρώτα ελληνικά υπεροκειάνια, τα οποία... Ο κόσμος ε, έμπαινε μέσα και μέχρι να φτάσει στην Αμερική ζούσε ένα ελληνικό κλίμα με τα έθιμα. Δε, ουσιαστικά ε, ζούσαν το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, σε ό,τι εποχή ταξίδευαν. τηρώντουσαν τα πάντα μέσα σε αυτό το πλοίο. Οπότε οι άνθρωποι ζούσαν στην Ελλάδα μέχρι να φτάσουνε στη σκληρή πραγματικότητα του Έλλης. Ήταν ένα απλωτό νοσοκομείο όπου εκεί γινόταν ήταν η πρώτη μεγάλη δοκιμασία που λάμβανε αυτός ο κόσμος. Στις περιγραφές και το παππού μου και άλλων ανθρώπων ε, η κλίμακα των πλοίων ήταν τεράστια, οι άνθρωποι πολλοί. Αυτό το πλοίο θέλει να συμβολήσει τις δυσκολίες και ουσιαστικά την αποξένωση, την απομόνωση, Όλο αυτό το άγνωστο που καλεί τον κόσμο να το δεχτεί και να το βιώσει μέχρι να φτάσει εκεί που επιθυμεί.